Είμαι η Δήμητρα Πουλοπούλου και αποφύτησα από το IBDP το 2013. Είμαι ο Βαγγέλης Χαλάτσης. Έχω αποφυτίσει με την τάξη του 2013. Σπουδάζω τώρα ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Belfast, που λέγεται Queen's University Belfast, και πριν από αυτό τελείωσα την πρώτη μου σχολή που ήταν στο Newcastle University, βιογενετική για 3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σπουδάζω στο Queen Mary University of London, πιο συγκεκριμένα στο Barts in the London School of Medicine. Είμαι φοιτητής ιατρικής, έχω τελειώσει το 3ο έτος και αυτή την περίοδο ασχολούμαι με την άθλητη ιατρική, όπου κάνω κάτι όπως είναι ευρέως γνωστός intercalation ή διπλό πτυχίο, γιατί θέλω να ασχοληθώ με αυτό στο μέλλον, κάνοντας έρευνα αυτή τη στιγμή. Είναι πολλά πράγματα που έχει συνεισφέρει το σχολείο και το IB μαζί. Ίσως το πιο σπουδαίο, θα έλεγα, είναι το ότι μας έμαθε να αναρωτιόμαστε συνεχώς για αυτό που διαβάζουμε. Να μαθαίνουμε να μην μένουμε στα βιβλία και στην ύλη, αλλά να κοιτάμε παραπέρα. Και αυτό στο πανεπιστήμιο σε βοηθάει πάρα πολύ, γιατί το να ξέρεις να λες ότι μήπως δεν είναι μόνο αυτές οι πληροφορίες που έχω, αλλά να θέλω να ψάξω τη βιβλιογραφία, να αναρωτηθώ, να φουγκραστώ αν αυτό που παίρνω είναι το καλύτερο, πιστεύω ότι ήταν το πιο σημαντικό από όλα. Με πολλά πιστεύω ότι αν δεν πήγαινα στο IB δεν θα είχα μάθει πώς να γράφω εκθέσεις, πώς να διοργανώνω το χρόνο μου, πώς γενικότερα να πιέζω τον εαυτό μου λίγο παραπάνω για να τα κάνω καλύτερα, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ. Και επίσης ήταν σε μια διεθνή οικογένεια, ζούσαμε μέσα και στο IBTP, και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να προσαρμοστώ στις σπουδές μου πολύ εύκολα. Για μένα το ξεκίνησα το πιο ξεχωριστό στο διπλώμα ήταν η ελευθερία να διαλέξεις εσύ αυτά που θέλεις να σπουδάσεις και να διαβάσεις. Όντας μαθητής του γενικού ελληνικού συστήματος, το να έχεις ξαφνικά την ευκαιρία, την εμπιστοσύνη μάλλον, να διαλέξεις εσύ αυτά με τα οποία θες να ασχοληθείς, με κέρδισε. Γιατί πολλοί, ειδικά στην Ελλάδα, πιστεύουν ότι οι νέοι μαθητές δεν έχουν την ευχέρεια, δεν έχουν τις ικανότητες να αποφασίσουν ήδη το μέλλον τους. Και επειδή είμαι γενικά ένα τέτοιο άτομο, το IB με βοήθησε να το κυνηγήσω, αυτό το όνειρό μου που ήταν ιατρική. Αυτό που κάνει το IBDP για μένα ξεχωριστό ήταν το γεγονός ότι ήταν κάτι πολύ διαφορετικό, ήταν ένα μεγάλο σοκ. Και έτσι όταν πήγα στο πανεπιστήμιο δεν μου ήρθε ένα δεύτερο σοκ, ήμουν ήδη προετοιμασμένη. Και γενικώς πιστεύω ότι είναι σαν, μπορεί να φαίνεται λίγο αστείο αυτό που λέω, είναι σαν προπτυχιακό, κάπως έτσι. Ναι. Γι' αυτό για μένα ήταν ξεχωριστή εμπειρία. Εγώ όταν τελείωσα το Ανατολία δεν πέρασα εκεί που ήθελα να περάσω, δεν πέρασα στην ιατρική. Και αυτό που έμαθα και αυτό που θυμάμαι είναι ότι ήμουν πάρα πολύ συναχωρημένη, αλλά αυτό με έκανε να πεισμώσω. Άρα αυτό που έμαθα από το σχολείο ήταν ότι μέρος της επιτυχίας είναι και αποτυχία. Και πιστεύω ότι αυτό είναι βασικό μάθημα για όλους, γιατί είναι πολύ εύκολο να το παρατήσεις όταν επιτυχαίνεις την πρώτη φορά, αλλά πρέπει να πεισμώσεις. Και επειδή μου είχε δώσει όλα αυτά τα προσόντα, μπόρεσα και πείσμωσα και συνέχισα τις σπουδές μου. Η ιδέα είναι ίδια. Τα κτίρια είναι ίδια, αντί να αλλάξουν λίγο. Αλλά αυτοί που πραγματικά θα μείνουν στις καρδιές, πιστεύω, όλων μας, όχι μόνο στη δικιά μου, είναι μερικοί άνθρωποι συγκεκριμένοι οι οποίοι πιστέψανε σε εμάς, κάνουν ένα βήμα παραπάνω για να μας βοηθήσουν, αφιερώνουν τον χρόνο τους καθημερινά, την ηρεμία τους, την ψυχική τους ηρεμία κυρίως, με μερικούς από εμάς. Τους οφείλω πολλά, ξέρουν ποιοι είναι αυτοί και θα τους αγαπώ πάρα πολύ για πάντα.